μια δήλωση που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσει από τραγουδιστή έκανε ο Σταμάτης Γονίδη σήμερα το πρωί, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, μιλώντας στην εκπομπή του Α, Happy Day. Ο γνωστός τραγουδιστής έδωσε μια εφόλη στη σύλλη συνέντευξη στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού και ήταν άκρος αποκαλυπτικός. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη του, ο τραγουδιστή είχε υποστηρίξει και πάλι ότι έχει τη δύναμη να μετακινεί αντικείμενα με τη δύναμη τη πίστη του στο Θεό, μια δήλωση που οι περισσότεροι αντιμετώπισαν με αρκετή δυσπιστία. Όπω ήταν αναμενόμενο, ο δημοσιογράφο του έκανε εκ νέου σχετική ερώτηση για να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε και ο σταμάτη γονίδη επέμεινε στην αρχική του τοποθέτηση, λέγοντα: Με την πίστη μου μετακινώ αντικείμενα, έχω αυτό το χάρισμα. «Το έχουν αρκετοί άνθρωποι, έχει να κάνει με την ενέργεια. Αυτοί που με γνωρίζουν ξέρουν. Δεν με πειράζει, αν δεν με πιστεύουν κάτι». Κα... Όσον αφορά τη νέα του κυκλοφορία, με τίτλο «Εξομολόγηση», ο Σταμάτης Γονίδης είπε «Κυκλοφόρησα ένα ζεϊμπέκικο που έχει τίτλο «Εξομολόγηση». Μέσα λέω όσα έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες εδώ και χίλια χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια... Ο Σταμάτη Γονίδη έχει μιλήσει πολλάκι για την ιδιαίτερη σχέση του με το Θεό και τη βαθιά του πίστη στη θρησκεία. Ο καλλιτέχνη είναι ένα άνθρωπο και κάτι. Πρέπει να αγαπάει και να συγχωρεί διπλά. Μεγαλώνοντα, καταλαβαίνει ότι αυτά που έχει πάρει δεν είναι δικά σου. Είναι δώρα από τον κόσμο και τον Θεό. Οφείλει να είσαι πιο πνευματικό και να λε την αλήθεια. Ο Χριστό δεν είπε ψέματα. Άργησα να τον γνωρίσω και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή, δήλω, κάνω προσευχή με το κομποσκίνι κάθε βράδυ, πολλές φορές μέχρι να με πάρει ο ύπνος, και υπέρα να Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να προσεύχεσαι για αυτούς που δεν πρόλαβαν να μετανοήσουν στη ζωή. Η μετάνοια σώζει, τίποτα άλλο. Όλες τις αμαρτίες συγχωρεί ο Θεός, το μόνο που δεν συγχωρείται είναι να μη βρει το Άγιο Πνεύμα, είχε πει ο τραγουδιστή